Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο Δοκάρι και Μέσα. Είμαστε και σήμερα μαζί μέχρι τις 7. Θα κουβεντιάσουμε και θα αναλύσουμε με τον Κωστή Ραπτόπουλο τα παιχνίδια που είχαμε μεσοβδόμαδα για το κύπελο Ελλάδος. Ενώ πρώτον πυλών υπάρχει και το ντέρμπι των Ιωνίων την Κυριακή, ανήμερα του Αγίου Βαλεντινού, στις 18:30 στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Εδώ βλέπουμε συνοπτικά το πρόγραμμα 22η αγωνιστική Αστέρας Τρίπολης Λαμία, αύριο στις 5 και 4. Από εκεί πέρα έχουμε Απόλλων Σμύρνης Ατρόμητος στις 7:30 και την Κυριακή Άρης Πανετολικός ΑΕΛ ΑΕΚ, Όφι Βόλος Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στις 7:30 στη Λεωφόρο, την Δευτέρα στο Περιστέρι η αναμέτρηση ανάμεσα στον ΠΑΣ Γιάννενα και τον ΠΑΟΚ. Η βαθμολογία: Ολυμπιακός 57, Άρης 42, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ 40, Παναθηναϊκός 38, Αστέρας Τρίπολης 36, Ατρόμητος 25, Βόλος 24, ΠΑΣ 21, Απόλλων Σμύρνης Όφι 19, Πανετολικός 13, Λαμία 11, Ουραγός ΑΕΛ με 9 βαθμούς. Εδώ βλέπουμε και τους διαιτητές αλλά και τους βαρίστες των αναμετρήσεων για την τρέχουσα αγωνιστική στην Super League 1 και 8η αγωνιστική για την Super League 2, Χανιά, Όφι Ιεράπετρας, Αόξανθης, Τρίκαλα αύριο και την Κυριακή, Απόλλων Λάρισας, Δόξα Δράμας, Εργοτέλης Διαγόρας, Παναχαϊκή Λεβαδιακός και Ιωνικός Καραϊσκάκης. Αυτό λοιπόν είναι το παλμάρι με βαθμολογία: Λεβαδιακό 15, Ιωνικό 14, Τρίκαλα 12, Διαγόρας Ρόδου 11, Παναχαϊκή Εργοτέλης 10, Ξάνθη 9, Χανιά 7, Απόλλων Λάρισας 5, Δόξα Δράμας 4, Όφι Ιεράπετρας 3, όσο έχει και ο Καραϊσκάκης. Πάμε τώρα να καλησπέρισουμε τον Κωστή Ραπτόπουλο. Κωστή, καλησπέρα. Καλησπέρα. Όλα καλά. Όλα καλά. Αφού έχουμε μπαλίτσα. Όντως έχουμε ποδόσφαιρο. Μισό 2 εκατομμύρια συνταξιούχους, άλλο 2 εκατομμύρια, 3 πόσοι είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Και ρίχνουμε Μητσοτάκη σε ένα 500άρικο, δεν κουνιέται φίλο, δεν διαμαρτύρεται κανείς. Mm-hmm. Δηλαδή κάποιος διαμαρτύρεται, λέει, καλά λέει, έξω λέει, γιατί φωνάζουνε, κάνουνε ράμι. Λέω, κοίταξε, εκεί δεν έχει τόσους δημοσίους υπαλλήλους, ούτε τόσους συνταξιούχους. Το προφανέστατο είναι ότι αυτοί δεν έχει σηκωθεί κανένας από αυτούς. Κάποιοι οποίοι κλείσαν τα μαγαζιά τους οι μισοί στο ψυχίατρο και άλλοι περιμένουν. Ναι. Πάντως δεν έχουμε 2 και 3 εκατομμύρια δημόσιους υπαλλήλους, γιατί θα είχαμε βουλιάξει αν είχαμε τόσους. Γιατί δεν βουλιάξαμε, πώς έχουμε. Δεν είχαμε, παλιά είχαμε. Ναι. Περισσότερους. Βγήκα συνταξιούχοι, δεν πεθάναν όλοι. Ο Λοβέρδος λέει, ο Λοβέρδος τα λέει. Δεν πεθαίνουν, λέει κιόλας. Καλοί άνθρωποι είναι. Πάλι πολύ καλοί άνθρωποι. Τι λέει εδώ, Ολυμπιακός Άρης. Ναι. Τι να λέει. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο με την ειδησιογραφία. Γιατί ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε ανανεώσεις συμβολέων. Βλέπουμε εδώ Ελαραμπή, Μασούρα, Σεμέδο και Καμαρά. Μονοκοπανιά που λέμε, μονορούφι όλες αυτές οι ανανεώσεις. Μπα και Ρατζέλοβιτς και θα ακολουθήσουν και άλλοι. Βέβαια. Θα πουλήσει και 2-3. Από αυτούς. Αν πουλήσει, θα παίρνει να το αγώσω. Δηλαδή τον Καμαρά τώρα τον κάνει συμβόλαιο. Άμα έρθει αύριο η Λίντς, να πούμε, ποια ομάδα μπορεί να έρθει από τον Μπάρ, θα σκάσει 25 και 30 εκατομμύρια. Καλά, εδώ μας σκάσει 25 και 30. Θέλει 10 ο Γιαννούλης να πάρει. Να μην θέλω Καμαρά 30, ξέρω. Ναι. Εγώ έτσι λέω. Ναι. Και εγώ έτσι λέω. Ολυμπιακός. Αν πουλήσει άλλο το, με συγχωρεί, το Σάμαρι 10 εκατομμύρια, 11, 12, πώς το. Γιατί δεν πάρει άλλο 30. Θα τα πάρει, δεν υπάρχει περίπτωση. Και παίζει τον Ολυμπιακό. Εντάξει, άλλες εποχές. Τότε, όχι, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει την πολυτέλεια να πουλάει ακριβά. Έτσι, και όχι κοψοχρονιά που λέμε. Ο Καμαρά. Παίζει αύριο, την άλλη εβδομάδα, τραβάει να παίξει στην Ευρώπη. Europa League, σε Europa League, προχώρησε. Ποιο μου λέει εμένα ότι δεν θα περάσει την Αιτχόβη. Δύσκολα βέβαια, αλλά δεν μπορεί να την περάσει. Όμω την περνάει. Mm-hmm. Δεν πάει στου 8 μετά που πάει. Στου 16 που πάει. Μετά πάει στου 16. Ο Ελαραμπή, ο οποίος θα γίνει ο παίκτης με το ακριβότερο συμβόλαιο, είναι κοντά στα 2 εκατομμύρια ετησίως πλέον η ανανέωση του συμβολέου του. 2 εκατομμύρια παίρνει το χρόνο ο Ελαραμπή. Ναι, θα παίρνει με την ανανέωση. Ναι. Εδώ ο Βαρέλα παίρνει ένα 200.
Είχε ένα γκολ σαν τη θεία του Σουλτάν. Να μπάλω, αλλά να μπει 2 εκατομμύρια. Κάτσε, ρε φίλε, δηλαδή. Με συγχωρείς. Δηλαδή, τι θα γίνει. Θα παίρνει βουγιουκλάκι από τη Φίνος Φιν 2 εκατομμύρια. Και θέλει και η Τίτη Καστατινοπούλα παίρνει το ίδιο. Θα πάρει και αυτή, αλλά οπωσδήποτε θα πάρει λιγότερα χρήματα. Έτσι είναι. Τις υπόλοιπες ανανεώσεις, πώς τις είδες, Μασούρα που είδαμε πριν. Ο Μασούρας είναι μεγάλος αθλητής. Ναι. Δεν είναι μεγάλος μπαλαδόρος να τριπλάρει και να μπει και να κάνει πράγματα, αλλά στο τακτικό κομμάτι είναι ένας από τους πιο πειθαρχημένους ποδοσφαιριστές Έλληνες που έχω δει. Ναι. Και στέκεται καλά, σκοράρει καλά, μπαίνει σαν σέντερφο. Ξέρει να παίζει και χωρίς την μπάλα που στο σύγχρονο ποδόσφαιρο είναι προαπαιτούμενο. Μεγάλη υπόθεση. Χώνεται καλά. Έχει καλούς παίκτες να τον τροφοδοτήσουν. Mm-hmm. Μπορεί να έχει το Φορτούνι, το Βαλ, μπορεί να. Ο Ελαραμπή ο ίδιος είναι center for. Μπορεί να την. Α, προχθές πότε ήταν. Με τον Μπάου. Πήρε 3 απάνω του. Του παπ. Ανοίγει το Καμαρά. Mm-hmm. Το πέταξε. Να ο Καμαρά. Άμα ήταν ο Μάνος center for ή ο ξέρω εγώ άλλο. Θα το την παίρνουν, την μπάλα πάει η φάση. Για τον Καμαρά τα έχουμε πει. Σεμέδο. Ο Σεμέδο, ο Γιάννη, είναι ένας πολύ μεγάλος στόπερ στο ψηλό παιχνίδι. Εντάξει, πολύ καλός στους κλειστούς χώρους, δεν το περνάς. Θα βρει η μπελά στο μεγάλο χώρο. Mm-hmm. Αν η ομάδα του είναι πειθαρχημένη, είναι κοντά οι γραμμές στα 32 μέτρα όπως είναι τώρα και δεν βγαίνει μπροστά να φεύγει σε χώρους και τέτοια, προστατεύεται η αδυναμία του. Ναι. Η αδυναμία του προστατεύεται. Να. Αν θα του βάλει, ας πούμε, συγχωρείς τον Μπουκαλάκι μόνο κόφτη και τον Σίλβα, όπως προχθές, και βρει κανένα Άρη καλό, καλό, όχι αυτό τον Άρη που ήταν πτώμα, θα είχε προβλήματα. Εντάξει. Να δούμε. Εντάξει. Και σε full screen, Γιώργο, λίγο την κάρτα, για να δούμε και τα στατιστικά που έλα, είναι μεγάλο ενδιαφέρον. Έλα, να πει Μασούρα, Σεμέδο, Καμαρά. Καμαρά. Πρώτη γραμμή, παιχταράδες και οι τέσσερις. Mm-hmm. Βλέπουμε και κατακτήσεις και παλμαρέ και στατιστικά. Και οι άλλοι δύο χρονικά που ακολούθησαν ήταν ο Μπα και ο Ρατζέλοβιτς. Ο Μπα βέβαια έβαλε το αυτό γκολ. Δεν με τρελαίνει ο Μπα. Ναι. Και πολύ. Αλλά σε όποια ομάδα άλλη, τον πήσε ας πούμε τον Άρη. Όχι καλούς σέντερ μπακ. Τον πήσε την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Παίρνεις τον Μπα τρέχοντας. Ρατζέλοβιτς. Ο Ρατζέλοβιτς είναι και αυτός πολύ πειθαρχημένος. Το θαύμαζα στο περσινό τελικό κυπέλλου για το τακτικό του κομμάτι. Είναι πίσω από το. Έχει γίνει. Δηλαδή πιστεύω ότι είναι λίγο πίσω από το Μασούρα. Και αυτό είναι προς τιμή του Μασούρα, έτσι. Καλός παίκτης και αυτός. Δεν είναι ο σούπερ στάρ που θα κάνει πράγματα κτλ. Αλλά με τον Μάρτινς, προπονητή, σε πειθαρχημένο 4-3-3 στέκεται και αυτός καλά. Πιο πίσω από τους άλλους. Τον έχω πιο πίσω από τους άλλους. Ναι, όντως τακτικά έχει καλουποθεί κάπως, γιατί είναι προαπαιτούμενο για τον Πέδρο Μαρτίνς για να παίξει την εντεκάδα, ακόμα και για τα εξτρέμ αυτό. Αλλά και εγώ πιστεύω ότι στην παρούσα φάση ταλαιπωρήθηκε και αυτός από κορονοϊό, αν δεν κάνω λάθος. Έχει μείνει λίγο πίσω. Και ο Καμαρά. Ο Καμαρά μόλις τελείωσε και ξαναμπήκε. 3-4 παιχνίδια, ένα μήνα περίπου. Ήταν σκιά του εαυτού του, ναι. Μπατάγε. Τώρα βρήκε τη φόρμα του το παιδί. Mm-hmm. Ναι. Λοιπόν, τώρα αξίζει να δούμε και τα στατιστικά του Χασάν, ο οποίος πέτυχε και τα 2 γκολ κόντρα στον Άρη και δικαιώνει τον Πέδρο Μαρτίνς για την επιμονή του να μην αποκτηθεί. Είναι θέμα καθαρά προπονητή. Είναι δηλαδή ο Μάρτινς γλίτωσε χρήματα στο Μαρινάκι και δεν ξέρουμε και τι παίκτης θα ερχόταν. Mm-hmm. Αποσαρμοζόταν, τι θα έκανε, Γενάρης μήνας είναι, θα έβγαινε σαν το Μήτρογλου βαρύς, θα ήταν καλός, δεν ξέρουμε. Καμιά φορά οι μεταγραφές Ιανουαρίου θα ήταν καρπούζια. Σωστό. Και να δούμε και τους δύο επίσης νεοφερμένους, τον Λαλά και τον Σοκράτη. Ο Χασάν στα στατιστικά μπορεί να είναι και καλύτερος από τον Ελαραμπίκα που διάβαζα. Αυτό βέβαια δεν θα πει ότι είναι και καλύτερος σαν... Εντάξει, ο Ελαραμπή κάνει και άλλα πράγματα στο γήπεδο και έχει άλλη ποιότητα. Ξέρεις τι γίνεται, Γιάννη. Ναι. Όταν μπαίνει ο Χασάν, ο Ολυμπιακός χρησιμοποιεί επιθετικά ένα άλλο στυλ παιχνιδιού, το οποίο δεν το χρησιμοποιεί, όταν είναι πιο προβλέψιμο, ναι. Πιο συγκεκριμένο, πιάνει όμως πάλι. Πιάνει και είναι ευτύχημα για τον Μαρτίνς το ότι του λειτουργεί και ένα 4-4-2 με κοινή συνύπαρξη Ελαραμπή και Χασάν στην 11η.
Και... Τι θέλει βέβαια, εκεί βέβαια είναι το θέμα τι πλαϊνούς θα έχει για τα γυρίσματα και πόσο ο Σταχάφ που θα έχει μειονέκτημα από τους δύο φορ, ποιος θα γυρίσει να γίνει τρίτος, αν μπορέσει να γίνει. Εντάξει, γι' αυτό και ανανέωσε ο Μασούρας. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τους δύο νεοφρεμένους, τον Σοκράτη και τον Λαλά. Ξέρω ότι δεν έχει την καλύτερη γνώμη. Ο Λαλά είναι παιχτάρα και στο τακτικό κομμάτι. Δηλαδή, τον είδα πώς έρχεται σαν στόπερ όταν έρχεται την μπάλα από την άλλη μεριά. Πολύ, πολύ ψηλό πνευματικό επίπεδο πλαγιού μπακ. Αντίληψη, ναι. Αντίληψη. Σώμα πολύ καλό. Μπόι. Και δεν είναι πολύ γρήγορος. Αργό δεν τον λες. Ξέρει μπάλα όμως. Δηλαδή, την πρώτη πάσα θα την περάσει και θύει λίγο προς τα, προς τα μέσα. Θα σου περάσει και μια καλή πρώτη πάσα. Ο άλλος ήταν. Ήταν γρήγορος, μαντουμαδόρος, ήταν, πατούσε γρήγορος κτλ. Τώρα, τα χρόνια τον πήρανε. Mm-hmm. Κι άλλο λες, είναι 32 χρονών. Ξέρω εγώ περιντάριδες που πετάνε, που πετάγει πιο πολύ και από μένα, που είναι στη βίστες πιο καλοί παλιοί αθλητές, ας πούμε. Και περιντάριδες οι οποίοι είναι ετοιμοθάνατοι. Θέλει τρία χάπια για να κάνει σεξ. Και πάλι νομίζω, μπορεί να κλείσει η αρτηρία και να το βρει στο ξενοδοχείο η γυναίκα του, το φέρουν πεσκέσει πεδάμενο. Δηλαδή, 32 δεν είναι μεγάλος. Ναι. 32 δεν είναι μεγάλος. Δεν ξέρω τώρα πόσο μπορεί να βελτιωθεί και πόσο θέλει και πόσο θα τον πάρει το γαμό του. Και όσο το φως και οι άλλες εφημερίδες, όλοι το κάνουμε αυτό. Λέμε ο Κολοσσός ήρθε, ο Πεκταράς και τα λοιπά. Κακό τους κάνουμε. Να θέλει και κανένα δύο σαν και εμάς. Του πούμε, κοίτα Σοκράτη, ήρθες, αλλά εμείς είμαστε με το σωματείο. Όπως λέω και εγώ με το σωματείο, όχι με τον Γκαρσία. Όχι με τον Βιερή, είναι από το σωματείο. Εγώ σέβομαι το σωματείο του Ολυμπιακού τώρα. Τους άλλους, εντάξει, έρχονται, φεύγουν. Δηλαδή θα πρέπει και αυτοί που μας κριτικάρουν εμάς να μας πω, κοίταξε, αυτός βάζει το σωματείο πάνω από τον παίχτη. Δεν θα βάλω εγώ τώρα επειδή ο άλλος ήταν πάνω από το σωματείο. Δεν είμαι Ολυμπιακός οπωσδήποτε, αλλά ναι. Σέβομαι όλα τα σωματεία. Κατανοητό. Λοιπόν, πάμε πρώτα να θυμηθούμε τις φάσεις από την νίκη με 2-1 επί του Άρη στο Κύπελο και μετά θα δούμε μια πιθανή εντεκάδα γιατί έρχεται και το μάτσο με τον Παναθηναϊκό. Δεν ήταν 1-0 με Βρουσάη, με Κάιπερς και με Χασάν. Νομίζω είναι μια αντεπίθεση για σεμινάριο και βλέπουμε πώς είναι και ψηλά η τριάδα εδώ των αμυντικών του Άρη. Ο Πάκη είχε ανέβει ο ένας. Ναι. Εδώ βλέπουμε το εξής. Ότι στην ταχύτητα είναι και γρήγορος. Τον έβαλε πλάτη πολύ. Ναι. Αλλά και στο μεγάλο χώρο που είναι 30 μέτρα, 25. Δεν το λες αργό τον φόρο. Ναι. Λέμε η κεφαλοσφαιριστή στα μικρά μέτρα κτλ. Εδώ κάνει ένα σπριντ 25 μέτρα και το σπέρνει παραμάζωμα. Δηλαδή δεν το λες και άργο. Και να πούμε χώρο. Και για τον Κάιπερς εδώ ότι ενώ είχε βγει ο Κουέστα, δεν ήτανε. Ο Κουέστα. Είχε ναι. βγει ο Κουέστα αρκετά, θα μπορούσε να τον πλασάρει. Αλλά το σιγούρεψε με το που την έσκασε την μπάλα, την έσπασε δίπλα στον Χασάν, έτσι. Ο Κάιπερς, άμα είχε κλειστεί τρίπλα προς τα μεταριστερό, ήταν σε επίπεδο μεγάλο, ναι. Αλλά καλά έκανε. Καλά το ρίσκαρε γιατί θα μπορούσε να προλάβει ο στόπερ και να το ρίσκαρε γιατί ο ίδιος ίσως να φοβήθηκε την τρίπλα πάνω στον τερματοφύλακα. Το πιο πιθανό. Εντάξει, εγώ νομίζω ότι η τεχνική κατάρτιση του Ολλανδού, αν δεν κάνω λάθος, ο Ολλανδός είναι ο Κάιπερς, φάνηκε το ότι κάνει την παλιά με το εξωτερικό, έτσι. Κύριο που με κάνει εντύπωση είναι ότι ο Ολυμπιακός με τρία χαφ και τέταρτο το Φορτούνι ή το τέταρτο το Βαλμπουενά έχει βάλει πολλά γκολ σε κλοπή. Ναι. Δηλαδή είχε πολλά χαφ καλά, Καμαρά και τα λοιπά, τότε, πέρσι. Έχει βάλει, έχω σημειώσει εγώ εδώ στη πόσα γκολ έχει βάλει, αρκετά δεν θυμάμαι το αριθμό. Τώρα κάνει κλοπή με 1,5 χαφ. Δηλαδή το γκολ του έχει μεγαλύτερη αξία το 1-0, γιατί παίζει με τον Μπουκαλάκη και ένα δεκάρι δίπλα του. Το Τιάγκο Σίλβα, ναι. Βέβαια. Ναι. Το κλέβει εκεί ψηλά. Είναι καλή διάταξη του Ολυμπιακού από τον προπονητή. Έχει καλή διάταξη. Η κλοπή γίνεται και με μειονεξία στα χαφ, θα το πω. Με μειονέκτημα στα χαφ. Μειονέκτημα στα χαφ. Πάμε να δούμε την ισοφάριση, το αυτογκόλ του Μπάισταμπρα από το γύρισμα του Μάνου.
Εδώ ήδη ο Μπα είναι εκτός ισορροπίας, έτσι. Δηλαδή, όπου τον κουμπίσει εκεί, να έχει χάσει τα βήματά του, όπου τη βρει αυτόν τον γκολ τη βάζει. Είναι τσαπατσούλης. Ο Ολυμπιακός, αν εξαιρέσει το Σεμέδο ψηλά, μην νομίζεις ότι μόνο τα μπακ έχουν καλυφθεί. Εγώ πιστεύω ότι, εντάξει, για την Ελλάδα δεν μιλάω, σε υψηλό επίπεδο στέκονται καλά. Τώρα στις Ευρώπες, μεθαύριο, θα κάτσω να δω πάρα πολύ, θα μελετήσω πάρα πολύ τη συμπεριφορά των δύο στόπερ του Ολυμπιακού, που είναι ένα μπακ πιο υψηλό επίπεδο. Είναι και η Αιντχόβεν μεσοεπιθετικά είναι επικίνδυνη με νεαρούς και γρήγορους επιθετικούς, μεσοεπιθετικούς. Λοιπόν. Και η χάφτης είναι γρήγορη. Mm-hmm. Πάμε να δούμε απλά, το 2-1. Απλά η Αιντχόβεν, όταν δεν έχει την μπάλα στα πόδια της, είναι ευάλωτη. Έχουν μάθει αυτοί μια κουλτούρα να κάνουν άμυνα μέσω κατοχή μπάλα. Έχουν άλλες κουλτούρες. Ναι, ναι, ότι παίζω μπάλα μόνο όταν έχω στην κατοχή μου. Λοιπόν. Όταν δεν την έχουν την μπάλα, τους δημιουργείς πρόβλημα. Δεν κόβουν τα χαφ. Όταν είναι πίσω, πίεση στον αντίπαλο χαφ. Γενικά, όταν βλέπω, λίγο βλέπω Ολλανδία, που νομίζω δεν τρελαίνομαι. Ό,τι βλέπω όμως, δεν βλέπω την πίεση του χαφ πάνω στο χαφ. Ποτέ. Mm-hmm. Πάμε να δούμε το 2-1. Από τον Χασάν, η σέντρα είναι από τον Χολέμπας, που πήρε και αυτό στις ανάσες του. Θύμισε λίγο Γεωργάτο εδώ, ε. Το χτύπημά του ήταν καταπληκτικό. Και εδώ, όταν έχει το Χασάν σε ζώνη, εντάξει, και γίνεται, ο άλλος είναι παιχταράς που κάνει το φόρτωμα, καλά πόδι. Ο Χολέμπας τον έκανε και μια, τώρα θα πω και κάτι άλλο. Τον έβαλε φρέσκο. Μπορεί να παίξει 4-4-2, πολύ ανοιχτό ο Μάρτινς, αλλά η ομάδα που αντίστοιχη είναι δεκάδα εκεί. Είναι φρέσκη πέρυσι, φρέσκα πόδια μέσα. Ναι, και μετά ναι, σωστό. Τις αλλαγές. Η διαχείρισή του ήταν πολύ καλή. Αντίθετα, ο Άρης, δηλαδή, πες ότι το βλέπεις πονηρά το μάτς. Εγώ δεν το βλέπω. Λέω Ολυμπιακός, παίζω 4-4-2 με ένα γκόφτ. Έλα εσύ Άρη στο κέντρο, πάρ' το κέντρο. Λέμε αυτό. Τα σενάρια μου λένε. Και ο Άρης, με τραπώτη με την Άκη, γιατί ήρθε στα... Ήρθε βιολογικά στα... Πάμε να δούμε τώρα λίγο την ευκαιρία του Άρη, το λάθος του Λαλά, την εκτέλεση με τη μία από τον Γκάμα, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Πήγε να κρεμάσει εκεί τον Τζολάκη, δεν πήγε μπάλα στα δίχτυα, αλλά ήταν η σκέψη σωστή, έτσι, στην εκτέλεση λίγο το χάλασε. Και στο φινάλε την ευκαιρία με τον Έλα Ραμπή την βγάζει ο Τζέκο πάνω στη γραμμή, έχει περάσει από τον Κουέστα η φάση. Και εδώ βλέπουμε και τον Έλα Ραμπή, ο οποίος έχει και την τριμπλίτσα. Θα κάνει και το πλασέ να πει τη γωνία. Δεν ξέρω ωραία, βέβαια ποιος αμυντικός... Ο Άρη που κάλυψε το χώρο εκεί, ωραία. Ναι. Ο αμυντικός του Άρη που έπεσε εκεί κάπως περίεργα, δεν ξέρω ποιος είναι, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, εδώ πάει να κάνει τάκλιν λίγο περίεργο. Πρέπει να είναι ο Ρόουζ. Ο Ρόουζ, ναι, ο Ρόουζ πρέπει να είναι. Λοιπόν, αυτές είναι... Το τρίπλαρε γερά. Εκεί έφαγε καλή τρίπλα ο στόπερ. Mm-hmm. Είναι χαρακτηριστικό. Το ξάπλωσε που λέμε. Ναι, είναι μεγάλο. Λίγη φορ το κάνουν αυτό. Mm-hmm. Στην Αγγλία το βλέπεις, στην Ισπανία το βλέπεις. Εδώ δεν βλέπεις εύκολα το φορ να πάει πάνω στο στόπερ και να τριπλάρει. Αυτά που γούσταρε ο Νίκος. Σωστό. Δεν τριπλάρει, ρε Γιαννάκη μου. Δεν τριπλάρει, ρε Γιαννάκη μου. Έχει δίκιο. Με τα θάνατο. Πολλά βγαίνουν. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε και την δεκάδα του Άρη. Πριν περάσουμε στα υπόλοιπα ρεπορτάζ, να δώσω διαφημίσεις για να πάμε στις ερωτήσεις μας. Βέβαια. Ή να συνεχίσουμε. Ωραία. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα για όσους μας βλέπουν μέσω του ART και πάμε στις ερωτήσεις μας για τα παιδιά που είναι κοντά μας από το YouTube. Ο Σάββας, ακούω τον Ραπτόπουλο να λέει για φιλικά. Έχει αποδείξεις για αυτά που λέει? Δεν είπα κάτι τέτοιο. Λέω, αν υποθέσουμε το σενάριο που λένε οι φίλαθλοι, mm-hmm. τα βλέπουν πονηρά. Μάλιστα. Και να σου πω και το άλλο. Ναι. Δηλαδή, αν είναι Ολυμπιακός ή Άρης, θα του πω εγώ. Πες ότι έπαιζε Ολυμπιακός ΠΑΟ. Και είχε Ολυμπιακός, λεωφόρο και Ολλανδική ομάδα. Θα κατέβαζε αυτό το πράγμα. Εγώ σου λέω έπαιζε Ολυμπιακός ΑΕ. ΑΕΚ, που είναι στα επίπεδα του Άρη.
Εδώ, Καραϊσκάκη. Θα κατέβαζε τον Κάιμπερς με τον Χασάν, με μισό κόφτη και 4-4-2. Εγώ λέω, υποθετική ερώτηση, θα το έκανε. Ναι, και υποθετική απάντηση. Πιθανότατα όχι. Όχι, πιθανότατα όχι. Λοιπόν, πρόβλεψη για το Ολυμπιακό σε Ετχόβεν. Βλέπω ότι μεγάλο ρόλο θα παίξουν τα χαφ του Ολυμπιακού σε κατοχές αν πάρουν. Αν η Ατχόβεν έχει κατοχή μπάλας μεγαλύτερη, έχει καλά αποτελέσμα για αυτή. Και ο Ολυμπιακός τον φοβάμαι πολύ στο χώρο του άξονα, χαμηλά. Ναι. Φοβάμαι εκεί και του στόπερ Μπουκαλάκη σε ψηλό επίπεδο, είναι και αυτός αργός. Σαν κόφτης, δεν έχει ταχύτητα μεγάλη. Οπότε εκεί τον φοβάμαι τον Ολυμπιακό, αλλά νομίζω ότι από την αφέλεια των Ολλανδών ο Ολυμπιακός θα βρει χώρους και θα πρέπει να εκπαιδευτεί λίγο, γιατί είναι δεδομένο ότι θα βρει χώρους, να εκπαιδευτεί λίγο στην τακτική και σε αυτό το κομμάτι φεύγω στον χώρο, θα βρει. Μάλιστα. Εδώ, λοιπόν, πάμε. Ο ΠΑΟΚ βρήκε πολλούς, τους εκμεταλλεύτηκε, το ίδιο νομίζω μπορεί να κάνει. Γνώμη για τις ανανεώσεις που κάνει ο Ολυμπιακός την ώρα που άλλοι δεν αφήνουν τους παίκτες να παίξουν λόγω δεν έχουν συμφωνήσει να ανανεώσουν, φωτογραφίζει Λιβάγιο και ΑΕΚ. Ναι. Κοίταξε, γι' αυτό είναι 20 βαθμούς απάνω ο Ολυμπιακός. Είναι πιο οργανωμένη ομάδα, πιο επαγγελματική. Βγάζω εγώ τα εξαγωνιστικά. Εγώ μιλάμε τώρα για το αγωνιστικό. Είναι μακράν 30 χρόνια μπροστά από τους άλλους. Μάλιστα. Και αυτό είναι ένα κομμάτι. Κοίταξε, στην Ελλάδα πρέπει να έχει πολλά κομμάτια. Έχει διαιτησία, να έχει δικαστές, αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να έχει ομάδα και συνεργάτες που να βλέπουν καλό σκάουτινγκ κτλ. Όλο το πακέτο Ολυμπιακός, αν εξαιρέσει τη διαιτησία που είναι από την άλλη μεριά των τριών συμμάχων, είναι οργανωμένο σε όλα τα κομμάτια. Αν πάρει και την ΕΠΟ, θα το έχει όλο το πακέτο. Λοιπόν, Γιάννη, στο ράδιο που κάνατε με τον Αβραμίδη, ξεχάσατε να αναφέρετε ότι ο Μαρ δεν είχε ανανεώσει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό, αλλά έπαιξε κανονικά αφού είχε κλείσει στη Γαλατά. Απορώ που δεν το ανέφερε ο Αβραμίδης, τα καλά να λέγονται. Ναι, ότι ήταν από τις εξαιρέσεις παικτών που δεν είχαν ανανεώσει συμβόλαιο, αλλά έπαιζαν κανονικά βασικοί μέχρι να τελειώσει το πρωτάθλημα. Προφανώς και διακρίναν στον Ολυμπιακό ότι αυτός είναι κάργα επαγγελματίας, δεν είναι άνθρωπος ο οποίος θα φυλαχτεί, θα κάνει και θα ράνει. Δεν είχαν και κάτι καλύτερο εκεί πέρα. Ναι, και αυτό είναι σωστό. Είναι και αυτός ένας παράγοντας. Δεν ξέρουμε αν εκεί είχε κάτι παρόμοιο ή λίγο πιο κάτω, λίγο πιο αυτό κτλ. Αλλά προφανώς έχω την εντύπωση ότι παίξανε και στο χαρακτήρα και στον επαγγελματισμό του Ομάρ. Ποιο έδειξε χαρακτήρα πολύ μεγάλο επαγγελματία και αυτός. Λοιπόν, γνώμη Ραπτόπουλου για ντέρμπι των Ιωνίων. Ποιο είναι Αιώνιος? Ήταν αιώνιο το ντέρμπι. Αιώνιο είναι τώρα. Τι αιώνιο μάλλον. Αιώνιο είναι, τι. Τι αιώνιο. 10 χρόνια ή μακριά. Έχει μακράν η μία ομάδα με την άλλη. Εντάξει, τώρα θα μου πεις και ο Άρης ήταν γάμα εθνική και το Άρης ΠΑΟΚ. Εντάξει, είναι, και στη δεκαετία του 90 που ήταν αντίστροφα η ρόλη πάλι η Derby Union ήταν. Μα θα σου θυμίσω ότι στις περισσότερες των περιπτώσεων η ομάδα που δεν είναι σε καλό φεγγάρι ή περνάει αυτή η οποία, ναι, με 5 χρόνια δημιουργεί τα θέματα. Όλα αυτά τα λοιπόν, γράφη τα έχω δει. Ναι. Στον Πετρόπουλο δεν τον πρόλαβα σαν παίκτη και τον Λοξυλάκη. Δεν είμαι τόσο γέρος. Ούτε τον Μουράτη με τον Ταρίβα πρόλαβα. Αλλά έχω δει εγώ ντέρμπι και εσύ, τα οποία ας πούμε και σε ουδέτερα εδάφη και σε παράζ και σε πάντρες. Ήταν και με διαιτησίες από την μια την άλλη μεριά, με πάθος, με κερκίδες. Τώρα στο λεωφόρο. Αυτά τα έχεις προλάβει τώρα από εδώ. Ποιο είναι αυτό, τι σεζόν είναι? 31-12, 78. 78. Το 2-0-1-1-2-2-2-2-3. Με Δελικάρη που είχε πάει και δεν έπαιξε καλή μπάλα. Ναι. Σε κακό Παναθηναϊκό, είχαν επιστρατεύσει τον Πετρόπουλο, δεν τα κατάφερε. Μετά πήρε ένα πρώτο. Δηλαδή, τέλη δεκαετίας 70, 3 χρόνια, πήγε ο Δελικάρης εκεί και πρέπει να το σκυλομετάνιωσε πάρα πολύ. Βέβαια, μα το λέει. Μα το λέει. Λοιπόν, Γιάννη, πιστεύεις ότι ο Παναθηναϊκός είναι η μοναδική ομάδα που μπορεί να κάνει ζημιά στον Ολυμπιακό? Στην παρούσα φάση πιστεύω ναι. Ούτε ο ΠΑΟΚ βλέπω να μπορεί, ούτε ο Άρης, ούτε η ΑΕΚ. Ο Τζίμι, αληθεύει ότι ο Πάμπλο είναι έξω φρενών για τη μεταγραφή του Μπάμπα και η διοίκησή του τον φόρτωσε με το έτσι θέλω?
Ακούγεται ότι ο Ίβιτς παρακαλάει να γυρίσει, εάν ξέρεις κάτι. Επειδή με το η οικογένεια Ίβιτς έχω καλή σχέση, διακριτικά παρακολουθεί, θέλει όχι. Να το λέμε και αυτό, έτσι. Του φορτώσανε σαβούρα του Γκαρσία, θύμωσε, όντως, δίκιο έχερο. Τον είχαν έτοιμο παίκτη το Φεράρι, βγήκε και ο Μπέος τα είπε, έτοιμος παίκτης, θέλει να τον μπάμπα. Εντάξει, έχει, σε αυτό ότι έχει, ό,τι έχει δίκιο ο Γκαρσία έχει δίκιο. Ότι έχει άδικο, έχει άδικο. Βέβαια. Αλήθεια είναι αυτό που λέει ο κύριος. Το, ωραία. Το παλικά. Λοιπόν, ποιος είναι ο χειρότερος αμυντικός στη Σούπερ Λίγκα? Ο Βίντρα. Ο Βίντρα. Γιατί είναι χειρότερος? Γιατί 40 χρονών και πέρασε κορονοϊό 2 μήνες. Ναι. Στα 41 του παίζει το παιδί, ε. Αξιόλογος, τον αγαπάω. Mm. Μεγάλος αθλητής. Για τα μέρη μας η μαμά του είναι μισός Έλληνας, μισός Βίντρα είναι, δεν είναι Βίντρας. Όχι, όχι, Τσέχος. Τσέχος. Η μάνα πρέπει να είναι εδώ από την Έδεσα κάπου. Mm. Εδώ. Ναι. Σήμερα το διάβασα. Ο μπαμπάς πολύ είναι Τσέχος, ναι. Ναι. Πολύ καλό παιδί, πολύ καλός αθλητής. Ταλαιπωρήθηκε χθες. Δηλαδή ήταν τυχερός ο ΠΑΟ που ήταν ο Βίντι 40, παίζανε με 2-40 ναι. Με 2-40 χρόνους και το Σαραματά γερό λόγω πτώσης βιολογικής. Mm. ο ΠΑΟ θα πούμε αργότερα. Λοιπόν, ναι, φαβορεί για άνοδο στην Super League 1. Καλά, εγώ είμαι Ιωνικός, εντάξει. Ιωνικό λες, ε. Είμαι Ιωνικός, φουλ. Γιατί έχει και το πάθος, το DNA, ότι σε δύσκολα μάτς, εγώ έχω πάει σε Ιωνικό Ηρακλή, που στο 90 ο Δοξάκης έπιασε ένα μπέναλτι και έπεσε καλαμαριά. Δηλαδή, τον έχω δει με αλέφαντο προπονητή, με Δοξάκη, τεματοφύλακα, με Γλυβανίδη, Γρίμπιλα, Πίτσο. Νταρακλίτσα. Νταρακλίτσα, τι δεν είδα εγώ εκεί. Mm. Σε Παπαδόπουλο, όχι. Ναι. Μίχο στα τελευταία του. Σωστό. Ξανθόπουλο. Όχι. Βέβαια, βέβαια. Αναστόπουλο. Και Αναστόπουλο. Και ο Λεμονής πέρασε, βήτα εθνική από εκεί, παίκτης. Ναι. Ωραία. Είμαστε Ιωνικοί. Είναι ομάδα η οποία έχει ταυτότητα. Mm-hmm. Δηλαδή ο Ατρόμητος είναι σαν τη Δανδουλάκη. Και ωραία γκόμενα, κρύα. Δεν σε κάνει να πεις ωραία γκόμενα, τι γυναικάρα είναι αυτή, να σε τρελάνει. Ένα πράγμα κρύο κτλ. Η άλλη μπορεί να μην είναι τόσο ωραία. Όλο να έχει να πούμε στον τρόπο τι να τα περαμέντω. Να έχει το κάτι τι. Αυτό το κάτι τι το έχει προοδευτική και ο Ιωνικός. Ναι. Δεν το έχει ο Ατρόμητος. Μάλιστα. Λοιπόν, κανένα φαβορί σήμερα, Γιάννη. Εντάξει, αυτά είναι για άλλη ώρα. Είναι και στο site περασμένα μέσα. Λοιπόν, συνεχίζουμε να δούμε πιθανή εντεκάδα Ολυμπιακού με Παναθηναϊκό για να πάμε και στον Παναθηναϊκό μετά. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Για να δούμε. Λοιπόν, εδώ έχουμε Σα, Μπα, Σοκράτη, Αντρούτσο δεξιά, Ρέαμτσουκ αριστερά, Μπουχαλάκη, Εμβιλά, Καμαρά, τριάδα στα χαφ, Βαλμπουενά, Μασούρα και Ελαραμπή. Αρκετά συντηρητικό. Προσεκτικό. Προσεκτικό. Προσεκτικό, ναι. Η ερώτησή μου είναι, ο Χολέμπας που είδα εγώ εχθές, θα μείνει έξω λόγω rotation, φαντάζομαι. Όχι, ο Ρέαμτσουκ είναι για βασικός. Απλά μου κάνει εντύπωση που δεν ξεκινάει ο Λαλά και βάζει τον Αντρούτσο. Προφανώς θέλει να έχει λίγο πιο καλυμμένα τα νότα του. Εκεί ο Ανδρούτσος είναι πιο κόφτης, πιο αμυντικά καλός. Προφανώς και δεν εμπιστεύεται στον χώρο τους δύο. Αυτός ξέρει τώρα. Mm. Αυτός δουλεύει. Τώρα τους ξέρει πολύ καλύτερα από εμάς. Ναι. Μπα και Σοκράτης, αν θα χτυπήσει εκεί η γιαγιά του Τουίτη, χτυπήσει εκεί, θα δημιουργηθούν θέματα. Ποια είναι η γιαγιά του Τουίτη? Ο Μπόλων. Δεν τον φέρνει να πούμε. Εγώ τον έλεγα από εδώ. Του ή τι τον φώναζα από μακριά. Κοιτούσε όπως με κορυδεύει αυτός. Λοιπόν, πάμε να δούμε και πιθανή εντεκάδα Παναθηναϊκού. Θα ξεκινήσουμε με αυτό. Εδώ, με αρκετές παρενθέσεις, γιατί δεν έγινε χθες το μάτς. Οπότε θα είχαμε διαφορετική εικόνα. Πάντως έχει Διούδη, Βέλεθ, Σέγκεφελτ, Σάντσες, Χουανκάρ στα μετόπιστεν. Βάζει τον Αλεξανδρόπουλο βασικό που είχε πάει πολύ καλά στο μάτς. Στον πρώτο γύρο, τους είχε. Ναι. Έπαθα πλάκα. Βάζει Σανκαρέ
για να έχει δύναμη στα χαφ και Μαουρίτσιο για να έχει και μια δημιουργία. Κρατάει το Βηγιαφάνιες εκτός και Εμπακοτό Χατζηγιοβάνι με Μακέντα ή Ιωαννίδη σε μια πιθανή. Σε αυτό το μάτς, εννιάρι, πιο πολύ ταιριάζει ο Καρλίτο. Ναι. Για μένα. Πιο ναι. πολύ ταιριάζει ο Καρλίτο. Και να πάει τον Ιωαννίδη που είναι φόρ βέβαια και αυτός, απ' την άλλη μεριά. Λίγο εκεί που είναι ο Εμπακοτός. Γι' αυτό βάζει Αντρούτσο, καταλαβες, γιατί φοβάται τις εφορμής εκεί του Εμπακοτό ή του Χατζηγιοβάνι. Ο Καρλίτο, επειδή είναι τριπλαδόρος, ελαφρύς, πιο ελαφρύς, χαμηλά θα τους έχει θέμα. Εντάξει, αλλά θέλεις και ένα σεντερφόρ τώρα μέσα στη λεωφόρο να τον νιώθει η αντιπάλη άμυνα. Ο Καρλίτο... Αυτό άμα ήταν στο Καραϊσκάκι, ας πούμε, ναι. θα τέριαζε. Τώρα επειδή είναι λεωφόρος, εντάξει, εγώ πιστεύω θα βάλει τον Μακέντα που είναι πιο έμπειρος. Ναι, και εγώ αυτό πιστεύω. Είναι πιο έμπειρος και θα πρέπει να του μιλήσει κιόλας, mm-hmm. να τον μαλακώσει, μπα θυμωμένος ο Μακέντα, θα του πει σε πιστεύω γιατί τώρα αυτό κτλ. Και άμα πας καλά δεν θα σε βγάλω, θα τον... Δεν ξέρω αν τα κάνει αυτά. Να τον μιλάει. Δεν νομίζω. Το αντίθετο κάνει. Το αντίθετο κάνει. Όχι να του μιλάει. Είναι λίγο αντί. Πώς το λένε. Είναι αντιεπικοινωνιακός. Δεν είναι σαν και εμάς Μεσόγειος. Λίγο ναι. μαλαγάνας. Λίγο από ναι. πλάγια. Τον παραμυθιάζεται. Εντάξει. Πάντως γενικά είναι δίκαιος στις περισσότερες των επιλογών του. Απλά δεν ναι. είναι πολύ επικοινωνιακός. Και αν το δει, δεν ξέρω αν τον έχει δει από κοντά. Ναι. Είναι ένα έτσι ωραίος άντρας. Ένας εντυπωσιακός, αν το δεις από κοντά, δεν ξέρω, στα κιλά του καλός και τα λοιπά. Έχει το στυλ του Bon Viver, του παλιού, δηλαδή που είναι και λίγο σνόπ. Ναι. Αυτό στη ζωή του δεν τον κολλάμε, είναι εντάξει, αλλά στο παίκτη, εντάξει, ο παίκτης έρχεται το πάλι σαν την Και από ό,τι μου λέει και ο Γιώργος Ολίγκρης Μπαλαδόρος και στα νιάτα του, Ναι, βέβαια. Αλλά ο παίκτης είναι σαν την κόμενα. Θέλει παραμύθι. Ναι. Έτσι φαίνεται. Λοιπόν, πάμε να δούμε τους τρεις νεοφερμένους, Σανκαρέ, Εμπογκοτό και Νίας, που λογικά οι δύο από τους τρεις ή και οι τρεις ένα στην δεκάδα. Είναι αύριο. Και οι τρεις αθλητές καλοί. Ναι. Ο Εμπογκοτό έχει και ταχύτητα, όπως τον είδαμε. Και το δοκάρι είναι και που. Ο Σανκαρέ είναι που. Σανκαρέ ήταν αυτός που πήγε στη θέση του δεκαριού. Ναι. Στον Ατρόμητο μέσα. Ναι. ναι. Λοιπόν. Είναι το καλό, Γιάννη, αυτοί και οι τρεις είναι καλοί αθλητές και τους βάζεις μέσα και δεν θα σου πάρουν θλάση, δεν θα τραυματιστούν. Αυτό είναι καλό. Ξεκινάμε από το καλό. Από εκεί και πέρα θα δούμε τα στοιχεία τους, δεν μπορώ να κρίνω. Εντάξει, το θέμα της τακτικής και της πειθαρχίας θα το δούμε, της αγωνιστικής πειθαρχίας εννοώ, έτσι, γιατί στον Παναθηναϊκό η λέξη πειθαρχία κάνει και λίγο τζις. Διούδης Σέκεφελτ επιστρέφουν, ο Διούδης με το χρόνιο πρόβλημα που έχει στην μέση και έμαθα πως το παιδί έτσι θα πάει σε όλη την καριέρα. Δεν είναι κάτι το οποίο παίρνει εγχείρηση. Δηλαδή με συντήρηση που και που όταν έχει αυτές τις ενοχλήσεις. Και ο Σέκεφελ που είχε τη διάση, αλλά τώρα είναι καλά και θα είναι ο ηγέτης αμετώπιστεν. Πάμε τώρα, εδώ δεν είχαμε φάση, αφού ο Παναθηναϊκός δεν έπαιξε με τα Γιάννενα. Πάμε τώρα λίγο στον ΠΑΟΚ. Μας έχεις πει ότι δεν πολύ βλέπει, όπως λέμε και στην ποδοσφαιρική διάλεκτο, ο Πάμπλο Γκαρσία τον Μπάμπα. Έχει δίκιο. Ο Γκαρσία έχει δίκιο. Mm-hmm. Εγώ θα ο άλλος είναι ο Μπράντονιτς, ο Βόσνιος που βάλε γκολ σε φιλικό, δεν τον έχουμε δει βέβαια ακόμα. Ναι. Εντάξει. Κοίταξε, ο ΠΑΟΚ είναι η Άρσεναλ που παλιότερα έβαζε, έτρωγε και τέτοια. Εδώ δεν είναι μόνο τα χαφ που λες δεν έχει κόφτη. Γιατί και τα οχτάρια του είναι soft στα μαρκαρίσματα. Και ο Καντουρί καλός ο Βουκαράς, αλλά έχει τα πνευμόνια του είναι... Καλός, αλλά για 60 λεπτά. Ναι, δεν είναι έτσι. Και ο Σβάμπ το ίδιο. Οπότε και ο Λίρατζης το ίδιο και από τους νέους και είναι και... Οπότε εκεί η μπάλα πάει στα στόπερ και τα λοιπά. Αλλά στο παιχνίδι με τη Λαμία δεν έφταιγε το γεγονός ότι πέρασε πολλές μπάλες στη Λαμία από τα χαφ. Στον αέρα. Και ο αέρας. Βρίζαν τον Πασχαλάκη τα λοιπά. Του λέω, ακούστε κάτι. Παίξατε λόγω και γίνανε πέντε σέντρες, πέντε έβγαλε, φάγατε δύο γκολ.
Γιατί τα φάγατε, του λέω, ξέρετε. Κατάλαβα, δεν κάνει μόνο. Κάτσε να ακούσει, μη φωνάζει. Δίνε μετά του. Άκου, πρώτα άκουσαν με, πάταξαν δε αγόντε. Καταρχήν τα δύο πλάγια μπακιά είναι ζουμπάδες και οι δύο. Ναι. Ο ένας που έπαιξε είναι ο Ροντρίγκο, 1,75 σαν και εμένα, κοντός. Και ο Βιερίνια είναι 1,68. Γράφουν 1,74, αλλά εγώ δίπλα-δίπλα που είμαι κοντός εγώ, το περνάω 7-8 πόντους. Πρόσεξε τώρα. Η μπάλα πάει πρώτο δοκάρι ή δεύτερο δοκάρι. Αν είναι ένας λίγο άλμα να κάνει, τους παίρνει τις κεφαλιές. Και στο ένα δοκάρι και στο άλλο. Μετά, δεν ξέρουν τι παίζουν στα στιμένα. Ούτε ζώνη παίζουν, ούτε μάτουμα. Ένα μπαίνουν, δεν υπάρχει εντολή. Λέει ο Γκαρσία, είπα λέει τον Πασχαλάκη, γιατί λέει δεν έβαλες εκεί κάποιον και τα λοιπά. Μα δεν είναι δουλειά του Πασχαλάκη να πει ποιος θα κάτσει εκεί. Δηλαδή περιμένει τώρα ο Γκαρσία τον Πασχαλάκη, να πει ο Πασχαλάκης με έναν 97 ύψος, που ζουν τα Αχμάκ Ολούρ, να φτιάξει την άμυνα. Εδώ πάντως βλέπω ακριβώς αυτό που λες και εγώ δεν ξέρω αν θεωρώ άδικο να προσωποποιείται όλο το ανάθεμα πάνω στον Πασχαλάκη, πώς από ακόμα ένα στημένο ο ΠΑΟΚ δέχεται γκολ, η μπάλα σκάει μέσα στην καρδιά της άμυνας του ΠΑΟΚ, έχει παίκτες μέσα. Καταρχήν Γιάννη, ναι. Ο Κρέσπο και στα καλά του δεν πήδαγε. Εγώ δεν έχω δει, χαμηλά είναι πολύ καλός ο Κρέσπο, χαμηλά. Εγώ στη ζωή μου δεν έχω δει center back να μην πηδάει. Όχι να μην πηδάει πολύ και να το. Δηλαδή και ο Πούκουρας θα πει δεν μπορεί να έχει άλμα ένα μέτρο, ενάμιση. Δεν πηδάει άνθρωπο. Δεν πηδάει. Δηλαδή να πει θα πιάσω το center for, θα πηδήξουμε οι δυο μας. Ή στη ζώνη θα πηδήξουμε. Δεν πηδάει. Κάνα δύο γκολ που έχει κάνει στον Ατρόμητο. Σταματημένο θα κάνει. Τώρα στην παλακή. Δεν πάω στο κεφάλι, δεν έκανε δηλαδή. Πάμε να δούμε λίγο τα γκολ, γιατί η αλήθεια είναι πως η άμυνα του ΠΑΟΚ προβλημάτισε και χθες. Εδώ είναι το 1-0 του ΠΑΟΚ από την ασθενή απέκρουση του goalkeeper. Λάθος απόκρουση. Από τη Λαμία, ναι, και θα πάρει ο Τζόλι στο rebound για να κάνει το 1-0. Στέκεται εκεί που πρέπει να είναι. Πάντα. Είναι αυτό που λέει ο Αναστόπουλος, το ρώτησε πώς έβαζε ρε, τα γκολ. Ο Θεοδωρόπουλος. Στη σωστή θέση, λέει μου. Ακριβώς. Δεν έκανα κάτι. Το αίσθηκτό του. Το έχει πήγε αυτό. Εκεί, το έχει αυτό. Κάνει 2-3 βήματα πλάγια και με το κεφάλι την πετάει. Και προπονείται και με το κεφάλι αυτό. Mm-hmm. Θα πει τώρα εντάξει, είναι ιδιαίτερη φάση. Αλλά το κάτσε. Μπορεί να ήταν ένα άλλο να το έπιανε στραβά την κεφαλιά. Πάμε να δούμε την ευκαιρία τη Λαμία με τον Ρόμανιτς πριν την ισοφάριση. Εδώ είναι μεγάλη απόκρουση του Πασχαλάκη. Μεγάλη απόκρουση. Αλλά και μεγάλα τα κενά στα μετώπιση. Ναι, στον άξονα. Ναι. Και στην επόμενη φάση. Εδώ λοιπόν η ευκαιρία το βγάζει ο Πασχαλάκης. Το 1-1 με τον Ατζέτζο, τη φάση την οποία είδαμε νωρίτερα. Τελείως μόνος του εδώ. Θα σκάσει την μπάλα, θα πάρει ύψος, θα γυρίσει να κάνει και το βον πλανέ. Όλη η δουλειά ήταν το πρώτο δοκάρι που χάθηκε. Ακριβώς, ακριβώς. Το 2-1 θα γίνει από τον ΣΒΑΜ για τον ΠΑΟΚ. Εδώ θα γίνει αρχικά το πρώτο τσαφ και δεν υπάρχει παίκτης. Ο Μπίτη τώρα, ο Μπίτη. Ναι. Ο Μπίτη ήταν εγώ σου λέω 32 χρονών, το προλάβω. Mm-hmm. Η ηλικία πια είναι. Τον βλέπεις ότι το προλαβαίνει και την γυρίζει πίσω. Ο Μπίτη. Μπίτη είναι. Ο Μπίτη. Ναι. Ναι, ο Μπίτη. Πεχτάρα ο Μπίτη. Πεχτάρα. Εμένα μου άρεσε πολύ. Αλλά το πήραν τα χρόνια. Πάρ' τον γκολ. Σωστό. Εδώ δεν υπάρχει παίκτης να πέσει πάνω στο σουτ. Το 2-2 με τον Μπεχαράνο. Εδώ ζώνη παίζει, ο Βιερίνια είναι δεξιμπακ. Ο Βιερίνια πρέπει να είναι εκεί. Δεν είναι κανείς και είναι και η κεφαλιά στην απέναντι γωνία. Αυτό δεν μπορεί να το βγάλει ο Πασχαλάκης. Όχι, τι να βγάλει. Για να βγάλει. Ο Μπουρίνιο παροχημένος, ξεπαροχημένος και οι άλλοι Άγγλοι εκεί. Κοροϊδά είναι που δεν θέλουν κοντή ή τετράμπη. Λοιπόν, κοντό, μπακ. Το 3-2 θα γίνει από τον Τζόλι. Είναι και πάλι εκεί που πρέπει. Εκεί παίρνει τα σκουπίδια, τα rebound. Είναι εκεί. Είναι, μαμούν είναι. Μαμούν είναι. Εγώ τον θυμάμαι στο παιδικό, καθόμουν και τον έβλεπα. Ήταν και ένας θείος του, να πούμε. Μου λέει, κάτσε ρε, τρέχεις, λέει, κάτσε να δεις, λέει, ένα που θα παίξει τον πάω. Ποιος λέει, αυτός θα παίξει τον πάω. Λέει, κάτσε δες το. Μαμούνι.
Μαμούνι, τέτοιο πράγμα. Έτσι. Ο Ροντρίγκο. Μαμούνι στο rebound. Ναι. Τρίπλα σκοράρει. Με την πρώτη σκοράρει. Απ' έξω παίρνει, την παίρνει με το καλό το πόδι, σεντράρει καλά με το κακό. Ναι. Δηλαδή παίρνει και την, λες κλείστε το άλλο πόδι. Κλείνει το άλλο πόδι, φεύγει από την άλλη, το αριστερό σου κάνει καλή σέντρα, φόρτωμα. Είναι μπέρδεμα, ενώ ο άλλος ο Ζίβκοβιτς έμεινε μια κίνηση, κλείσιμο σουτ. Τον πήρανε χαμπάρι αυτός. Έχει, ποικιλία, λέει, ποικιλία. Πουραλισμό λέει. Έτσι. Πάμε να δούμε το 4-2 του Ροντρίγκο. Που ξέσπασε, λέει, μετά, εγώ ξέρω ότι έχω περάσει και λοιπά και λοιπά. Καλά έκανε το παιδί. Ναι. Εντάξει. Μπροστά ο Ροντρίγκο έχει και σουτ και τα πάσα έχει, πίσω είναι το δράμα του. Δηλαδή είναι back, ο οποίος θα σου βγει σαν εξτρέμ, θα κλείσει μέσα, θα σουτάρει, πίσω είναι το δράμα του. Εντάξει. Λοιπόν, και το γκολ του Κρέμτσικ, η ασίστα από την αδυναμία σου τον Ελ Καντουρί, ο Τσέχος ο οποίος... Ο Ελ Καντουρί μπήκε στο 60, φρεσκαδούρα ξυρισμένος, με άκουα βέλβατες μπρίλια. Εκεί λέω, με λέει ένας, μπήκε ο Καντουρί, ένα βλάκα το λέω, ο Καντουρί ξεκούραστος, τώρα θα παίξει, θα δεις. Ναι. Τώρα που είναι καλά, άμα ξεκινήσει και πάει μετά το μάτσο. Γι' αυτό ένας έξυπνος προπονητής θα το πετάει μετά. Ναι. Πάει το τσιγάρο, πέτα μετά τον Καντουρί. Μετά το 60 αδειάζει η μπαταρία. Και βέβαια. Λοιπόν, ο Κρέμτσικ, ο οποίος δήλωσε ότι θέλει να μείνει και μετά τη λήξη του δανεισμού του, έτσι. Είναι καλός σεντερφόρ, καλά τελειώματα, κεφάλι έχει. Το παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο πήγε στο φόρτωμα, έλειπε μέσα. Έλειπε, ναι, από μέσα. Βέβαια, όσο πετάει τα γκολ και τις ασίστ, και θα ανεβαίνει η αξία. Ο Πάο δεν το χειρίστηκε καλά. Ο ίδιος θέλει να μείνει, αλλά πρέπει να τα βρουν και οι άλλοι στα λεφτά. Δύσκολο. Μακάρι να μείνει, γιατί άμα τώρα μπολιαστεί αυτός, φτιαχτεί, κάνει ράνι, δυνατό παιδί. Δηλαδή το να παίζει ως εμέδο ξύλο με τον Κρέμτσικ είναι και στυλ καβάνι που δεν μασάει, θα πλακωθεί και όλα. Δηλαδή εμένα μου αρέσουν τέτοιοι σεντερφόρ, παίζει και πλάτη και έξω από την περιοχή. Δεν είναι μεγάλος μπαλαδόρος, αλλά δεν θα του τη δώσει να τη χάσει ή δεν θα στη δώσει και καλά. Εμένα μου αρέσει. Ναι. Λοιπόν, πάμε στην ΑΕΚ. Η ΑΕΚ βρέθηκε να χάνει ένα 0 με γκολ του Δουβίκα. Στο ημίχρονο είχε κάνει 4-1. Το μάτς τέλειωσε 4-2. Παρά την νίκη υπήρξε γκρίνια. Ο προπονητής του Βόλου, δικαίως για μένα, με ένα ίχνος υπερβολής, είπε ότι η ΑΕΚ έκανε 4 ευκαιρίες, 4 γκολ, και ο Βόλος 2 γκολ και πολύ περισσότερες ευκαιρίες. Εδώ βλέπουμε Ντελτσιάρου, Τσιγκρίνσκι, Ντατσέγκο, Μιτάι, Σιμάνσκι, Κρίσης, Τσιμάνταλο, Γκαρσία, Τάνκοβιτς, Ολιβέιρα, τσιντώντας κάτω τα δοκάρια. Να πούμε ότι ο Χιμένεθ έβγαλε τον νεοφερμένο τον Ντατσέγκο στο ημίχρονο με το σκορ 4-1 και έβαλε το Λόπες με ανάποδο πόδι δεξί. Κάτι είπε με τον τρόπο. Ναι, κάτι είπε με τον τρόπο. Είναι έξυπνος άνθρωπος. Ναι. Φαίνεται από τη μάπα του ότι είναι έξυπνος. Δεν θα πει το Μελισσανίδη, τι να κάνει. Κοίταξε να δεις με τον τρόπο του που δείχνει ότι εδώ έχουμε πρόβλημα, τρύπα. Κάτι πρέπει να γίνει. Το Λόπες με ανάποδο πόδι, εντάξει, ποιος έπεσε εκεί αριστερά. Με ανάποδο πόδι έπεσε κανένας και τον έπαιρνε μέσα, δεν θυμάμαι. Όχι, απλά νομίζω στη συνέχεια αυτού που υπονοείς, ήταν να βάλει και τον Λόπες εκεί, δηλαδή παίρνοντας ένα μήνυμα ότι δεν έχω επιλογές. Σου λέει έχω αλλά δεν έχω. Εντάξει, τον Βασιλαντονόπουλο δεν τον βλέπει. Ο Μπακάκης τώρα ανεβαίνει. Τι, ρε παιδί, εγώ δεν με πέφτει και λόγος, αλλά τι ζητάει αυτό το παιδί, δηλαδή, επειδή το βλέπω καλό παιδί, δεν είναι αληθήριος. Πόσα ζητάει δηλαδή για να παίξει και να ταλαιπωρείται ολόκληρη ΑΕΚ, επειδή από το τελευταίο το ευρωπαϊκό μάτι το θυμάμαι που έπαιξε, ναι, που είχαν χάσει, πόσο είχαν χάσει δεν θυμάμαι έξω. Εκεί τελευταία τον είδα, εντάξει, ήταν δύσκολο μάτς, χάσανε εκεί, αλλά έχω μάθει ότι δεν τα βρίσκω στα λεφτά. Είναι δυνατόν τώρα, πόσο να θέλει. Δεν ξέρω εγώ για οικονομικό, εγώ πιστεύω ότι απλά δεν τον πιστεύει ο Χιμένεθ. Πάμε να δούμε λίγο τις φάσεις. Το 0-1 του Βόλου με τον Δουβίκα, ύστερα από την ασίστ του Μπαρτόλο. Και εδώ βλέπουμε και τη διάταξη
της ΑΕΚ που είναι πολύ αλλά ψηλά. Και είναι δράμα η ΑΕΚ τετράδα. Ωραίο πλασέ στην απέναντι. Ωραίο κοινία. Τελείωμα. Να δω ποιος θα πάρει το Δουβίκα το καλοκαίρι. Αν τον πάρει ο ΠΑΟΚ, πάει να πει ότι δεν μπορεί να κρατήσει τον. Κρύμψη, αλλά ο Μπέος την έχει ψωνίσει, θα σου πω τι έχει γίνει. Ο Μπέος έχει καλή σχέση με τον Σαββίδη. Ο Σαββίδης είναι καλός άνθρωπος. Δηλαδή, όταν λέω καλός άνθρωπος, θα μπορούσε και εμένα να μου στείλει δύο γορίλες, τον κόλλησα πολύ. Δεν τα κάνει αυτά, είναι καλός άνθρωπος. Έχει τους δικούς του δημοσιογράφους, εντάξει, έχει το την αυλή του κτλ. Βλέπει ο Μπέος ότι, τέλος πάντων δεν το φέρονται καλά, δεν μπορώ να τα πω. Και του είπε, κοίταξε, εγώ μαζί σου καλή σχέση, καλή που πάρετε. Έχω η δική σου με βάση του κλοποδίες. Και τον ενημέρωσε κατά κάποιο τρόπο. Και είχε γίνει και κουβέντα να έρθει ο Μπέος στον ΠΑΟΚ και λέει ο Μπέος με αυτούς εκεί θα πλακωθώ στις μπουνιές. Γιατί είμαι χειροδύναμος, θα δίνω λέει πολύ κόσμο. Πιστεύω αυτό που λέει. Θέλω να σου πω ότι εντάξει, ο Δουβίκας, αν πει ο Μπέος με το Σαββίδι, ποιο θα μπει στη μέση. Κι άλλο, γιατί με το Φεράρι γίνανε τέτοια πράγματα. Μανατζερικά. Κατάλαβα. Πάνω δεν λέω. Καταλαβαίνω. Κατάλαβα. Λοιπόν, πάμε να δούμε την ευκαιρία με τον Μπαρτόλο και τον Φεράρι, τον οποίο μνημονεύσαμε πριν. Είναι στο 0-1 το παιχνίδι και χάνει την ευκαιρία αυτή ο Βόλος. Φεράρι έχει γίνει και η Ρομπέρτο Κάρλος σε διαλύσει. Ναι. Και τη χάρη. Τη φόρτωσε καλά εκεί που έπρεπε. Mm-hmm. Σήκωσε το κεφάλι, τον είδε. Έκανε ο άλλος καλό βάθος πίσω. Μέσα, ο άλλος ο παίκτης. Μέσα από τρεις καλή διάταξη, ήταν φοβερή. Πάμε να δούμε το 1-1 του Μάνταλου ύστερα από την assist του Γκαρσία, η ισοφάριση της ΑΕΚ. Εδώ είναι γρήγορη η φάση. Πλευρά από εκεί. Ναι. Γρήγορη και... πλευρά. Και ωραία κίνηση από τον Μάνταλο, έτσι. Ο Μάνταλος ήταν πολύ καλός αυτό το μάτς. Mm-hmm. Το περιμένει ο λαός της ΑΕΚ στα μεγάλα μάτς λίγο να πάρει τα πάνω. Σε αυτά, κι αν παίξει και δεκάρι έτσι όπως παίζει, και ο Ντάγκοβιτς έχει και καλά εξτρέμ. Καλά εξτρέμ. Εδώ να πούμε και τον Γκαρσία που μνημονεύουμε τα κόρνερ του και τα στημένα του, αλλά ξέρει και την μπάλα με πλάτη εκεί θα τη βγάλει την ασίστ. Γίνεται εκεί και την ώρα γίνεται δεκάρι. Ναι. Να δούμε τον Ντάγκοβιτς μετά που πήρε φόρα. Και η πλάκα ποια είναι εδώ τώρα, Κωστή, ότι οι μισοί λένε ότι έχει εκθέσει με τα τρία γκολ ο Τάνκοβιτς, τον Μανώλο Χιμένεθ που τον έβαζε βασικό και άλλη μισή ότι του έκανε καλό που έκατσε λίγο στον πάγκο και το είδαμε αυτό στο μάτς κοντρά στο Βόλο. Κοίτα, ο κάθε προπονητής καμιά φορά μπορεί να του ξεφύγει κάτι. Δεν είναι κακό. Ναι. Αλλά η ΑΕΚ έχει ο Τάνκοβιτς και ο Γκαρσία, νομίζω ότι καλύτερο, δηλαδή έχει και ο Ολυμπιακός καλούς εκεί και ο ΠΑΟΚ, έχουμε καλούς εξτρέμ. Παραδοσιακούς, παλιωστή. Ναι, η ΑΕΚ, εγώ τολμώ να πω ότι εάν είχε καλύτερη αμυντική γραμμή, που βέβαια, αδικείται δηλαδή εκεί, αδικείται πολύ ναι, μεσοεπιθετικά. Απέρνανε, μεσοεπιθετικά αδικείται πολύ. Ο Τάγκοβιτς, ας βλέπουμε τον Γκολ Γιώργο λίγο για οικονομία χρόνου. Ο Τάγκοβιτς, έχω την εντύπωση ότι μπορεί να παίξει καλά και το δεκάρι. Ναι, μπορεί να παίξει άξονα. Και νομίζω ότι τώρα θα τον δοκιμάζει και εκεί. Εδώ είναι και πολύ θα ξεκουράζει τον Μάνταλο. Γιατί η ευλογία του είναι ότι ο Ντάγκοβιτς παίζει δύο θέσεις καλά. Και ναι. Μπορεί να το πει το Μάνταλο, παίξε εσύ η δεκάρη που είναι η θέση σου, mm-hmm. να παίζει ο άλλος εξτρέμ. Πάμε να δούμε. Μάνταλο στα καλά του. Μάνταλο στα καλά του. Οι δύο αυτοί εξτρέμ. Αν έμενε και ο Λιβάγια στα εννιάρια όμως, θα ήταν πείμα του Οδυσσέα Ελίτια μπροστά. Πολύ καλή τετράδα. Από τις καλύτερες που είχε ο Μελισανίδης. Το πέναλ του Γκαρσία από τον Τσοκάνη. Στη συνέχεια της φάσης εδώ βλέπουμε πώς θα του πάρει τα πόδια. Εδώ παίρνει το πέναλ λόγω καλής τεχνικής κατάρτισης. Ναι. Την παίρνει, την υποδέχεται. Ο άλλος πάει για την μπάλα. Δεν είναι δυνατόν να το πει στο λεωφορείο προς τον κυρισμό τον Τσοκάνη. Εσύ τι έκανες. Εντάξει, δεν πήγε, άργησε λίγο. Εντάξει, ο παιδί πήγε για την μπάλα, την πήρε ο άλλος. Δηλαδή, τα κάνεις αυτά τα πέναλτι. Mm-hmm. Το λες, το συγχωρείς του στόπερ. Το συγχωρείς, σωστό. Το κάνει, σωστό. 4-2 ο Μήτογλου από ασίστ του Φεράρι και πάλι. Ο Βόλος που έκανε
και άλλες ευκαιρίες πλην των δύο γκολ. Βλέπουμε και την κίνηση κάθετα μέσα στην περιοχή που γίνεται για το 4-2 και συνέχεια θα έχει... Ο Μητόγλου, γιος του Μητόγλου, πολύ γερό παιδί, ναι. Δυνατός, παίζει με τον Κουλιανό μπάσκετ και εδώ στη γειτονιά. Ρε Κουλιανέ, του λέω, τι μπάσκετ να παίξω, άλλος είναι 2 μέτρα. Παίζουνε σουτάκια και τα λοιπά. Το λέω τον Κουλιανό, επειδή μιλάς λέω και με τον μπαμπά του και τα λοιπά, ταχύτητες λέει, το ξέρει, το βελτιώνει και λίγο βάρει στα πόδια, λίγο ότι του λείπει, το βλέπει επαγγελματικά. Και έχει ένα καλό, ο μπαμπάς του είναι παλιός ποδοσφαιριστής και δεν χώνεται. Ναι. Μεγάλη υπόθεση. Είναι δηλαδή, μεγάλη υπόθεση. Γιατί νομίζω ότι θα κάνεις καλό και κάνεις κακό. Και την ευκαιρία του Μπαρτόλο λέει... στο φινάλε να δούμε, σειρά από την ασίστ του Δουβίκα. Εδώ είναι. Γι' αυτό και ο προπονητής του Βόλου είπε μετά το μάτσο ότι αισθάνομαι ότι θα μπορούσα να είχα πετύχει περισσότερα στο παιχνίδι και θα είχε μεγάλη, μεγάλη αγωνία και ενδιαφέρον και η ρεβάνς. Πάλι έχει, γιατί ναι. Μην νομίζεις το 4-2. 4-2 καλύτερα να χάσω από ότι 3-1. Έτσι. Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω τι προλαβαίνουμε να δούμε. Η εντεκάδα πιθανή του Άρη κόντρα στο Αγρίνιο, πάλι εκτός οι ίδιοι παίκτες που δεν παίξαν με Ολυμπιακό, ο Γκαρσία και ο Ματίγια. Εκεί φαίνεται να μένει, λέγαμε και στο ραδιόφωνο, λίγο ακόμα πιο πίσω ο Μήτρογλου, έτσι. Ο Μήτρογλου τώρα τα βγάζουνε. Να είναι λίγο πίσω, να αυτό. Εντάξει, ο Μήτρογλου στον Άρη θα πρέπει και να κάνει συμμετοχή. Θα πρέπει να μαρκάρει, πράγματα που δεν κάνει. Θα πρέπει να βγει να πει πλάγια, να πάρει την μπάλα, να την ξαναδώσει, να ξαναπεί, πράγματα που δεν κάνει. Δεν μπορεί ο Άρης τώρα να παίξει όλος για τον Μήτρογλου σε αυτό το χώρο. Ωραία, θα το δούμε. Θα δούμε στην πορεία. Πάμε και στο challenge, να δώσουμε και τα προγνωστικά μας. Φτάσαμε και στο τέλος κιόλας. Φτάσαμε. 7 πήγε η ώρα. Λοιπόν, Αστέρας Τρίπολης, Λαμία. Διπλό. Διπλό. Ωραία. Αλέφατος. Θες παιδί μου δέσιμο με τριχιά εσύ. Έτσι. Ναι. Άσος εγώ. Εντάξει. Λογικό. Απόλλων Σμύρνης, Ατρόμητος. Πιστεύω ο Σάββας θα το πάρει το χ. Και εγώ βλέπω εδώ μια ισοπαλία. Χ. Βολεύει. Άρης Πανετολικός. Δεν πιστεύω ότι θα γίνει το μάτς γιατί θα πέσει χιόνι. Ναι. Αν παίξουνε 0 ως ένα γκολ. 0. Δηλαδή ο Δέλλας έβαλε μυαλό, του είπανε κοίταξε να δεις, συμμαζέψου. Δεν είμαστε Μπαρτσελώνα, τον μαλώσανε, κάτι τέτοια έμαθα. Εντάξει, εγώ θα το πάω άσο under 3,5 που έχει λίγο λιγότερο ρίσκο. Έτσι και λες και ο Άρης θα παίρνει τα μάτσο 1-0-2-0. ΑΕΛ ΑΕΚ. ΑΕΛ ΑΕΚ. Διπλό και άντερ. Μ' αρέσει και εμένα αυτό. Και εγώ το ίδιο, διπλό και άντερ. Όφι Βόλος. Εάν ο Σίμος θέλει να παραμείνει στην Κρήτη και να πίνει καφέ στην πλατεία Κορνάρου, πρέπει να το πάρει αυτό το μάτς. Πιστεύω θα το πάρει. Άσο λες, έτσι. Εγώ λέω over 2,5. Ναι, over 2,5. Βλέπω θα έχει γκολ το μάτς. Ανεξαρτήτου σημείου. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Το Σταυρό το βλέπω αυτό. Και εγώ, χ. Μια ισοπαλία. Και από τους δύο. Και πας για ένα ΠΑΟΚ. Over 3,5. Over τόσο πολύ, Κοίταξε τώρα τα Γιάννενα σωμένα. Στο Περιστέρι παίζουν, να πούμε τη Δευτέρα. Ξέρω. Ναι. Περιστέρι. Εγώ θα πάρω το διπλό. Το βλέπω και εγώ γκολ, αλλά νομίζω θα το πάρει ο ΠΑΟΚ. Πιστεύω θα πέσουν γκολ εδώ. Ναι. Συμφωνούμε σε αυτό. Λοιπόν. Γιατί και τα Γιάννενα πέφτουν στα δεύτερα ημίχρονα και ο ΠΑΟΚ είναι σε χαφ που πέφτουν. Δηλαδή και αυτοί είναι που οι κουμαρτζίδες παίζουν στα live. Ας το περιμένουν στο ημίχρονο να φορδώσουν. Γιατί τώρα στο διαδίκτυο παίζουν όλοι. Έτσι. Νομίζω ότι το δεύτερο ημίχρονο του ΠΑΟΚ θα έχει ιδιαίτερο στιγμή. Θα έχει γκολ. Θα τα πούμε αυτά πρώτο Θεός και τη Δευτέρα. Λοιπόν, Κωστή, ευχαριστώ πολύ. Δευτέρα ξανά μαζί με το Κάρι και μέσα. Αύριο, Bet Weekend. Να είστε καλά.